Οι αρχαίοι Έλληνες γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά. Η μελέτη των αρχαιολόγων είχε δείξει ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά, καθώς τότε μεγαλύτερη σημασία είχε η αρχή κάθε μήνα, η οποία ονομαζόταν Νουμινία. Μία περιγραφική μαρτυρία μας ενημερώνει ότι στην Αθήνα γινόταν μία θρησκευτική τελετή στην αρχή του νέου έτους ή σωστότερα την τελευταία ημέρα του απερχόμενου. Αφορούσε όμως περιορισμένο αριθμό ατόμων. Επρόκειτο για μία θυσία των απερχόμενων αξιωματούχων στο Δία Σωτήρα και την Αθηνά Σωτήρα και απέβλεπε στην εξασφάλιση της εύνοιας των θεών αυτών για τη νέα χρονιά. Μόλις τα ρωμαϊκά χρόνια και κάτω από την επίδραση της ίδιας της Ρώμης άρχισε ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς, ο οποίος επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επομένως και στον ελληνικό χώρο. Ήταν ο Ιούλιος Καίσαρας το 46 π.Χ. Καθιέρωσε την 1η Ιανουαρίου ως αρχή του έτους, κάτι που έκτοτε γνώρισε ευρεία διάδοση στη Δύση με λιγοστές και περιορισμένες τοπικά και χρονικά εξαιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην εποχή του Καρόλου του Μεγάλου, ο τελευταίος επειδή συνέβη να ανέβει στο θρόνο τα Χριστούγεννα του 800 μετά Χριστόν, όρισε την επικράτειά του ως αρχή του χρόνου της 25 Δεκεμβρίου. Στον Ιούλιο Καίσαρα και στις γνώσεις του περίφημου αστρονόμου από την Αλεξάνδρεια Σωσιγένη, τη συνδρομή του οποίου είχε ζητήσει, οφείλουμε και την προσαγωγή του νέου έτους στη διάρκεια της περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο. Η σειρά των μηνών που ισχύουν σήμερα, η διάρκεια και οι ονομασίες τους οφείλονται πολύ στην διορατικότητα του Ρωμαίου στρατηλάτη και πολιτικού. Στην αρχαία Ελλάδα το έτος το αποτελούσαν 12 σεληνιακοί μήνες, οι οποίοι είχαν συνήθως 29 και 30 ημέρες εναλλάξ. Πρόκειται για τους κύλους και πλήρεις μήνες, αντίστοιχα των αρχαίων. Τα όρια κάθε μήνα τα σηματοδοτούσε η εμφάνιση δύο νέων φεγγαριών. Επομένως, η διάρκεια ήταν περίπου 29,5 ημέρες. Ωστόσο, η καθιέρωση ενός έτου 354 ημερών δημιούργησε πρόβλημα και, αν δεν λαμβάνονταν μέτρα, συνεχώς αδιογκωνόταν, αφού ένα ηλιακό έτος έχει 364 ημέρες. Για να εκμηδενήσουν τη διαφορά αυτή, πρόσθεταν κατά διαστήματα, συνήθως αναδιετία, ένα εμβόλιο μήνα διάρκειας περίπου 22 ή 23 ημερών. Πιθανότατα οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν ημερολογιακό έτος 12 μηνών, περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ., αφού μία της ύπαρξής του εντοπίζεται στον Ισίωδο και ορισμένοι αμφισβητούν την αξία της μαρτυρίας αυτής. Η σχέση ανάμεσα στο ημερολογιακό έτος και στις γιορτές ήταν για τους Έλληνες στενή, όπως αποδεικνύεται από το ότι τα ονόματα των περισσότερων μηνών προέρχονται από ονομασίες γιορτών που τελούνταν κατά τους μήνες αυτούς. Οι γιορτές αυτές σπάνια σχετίζονται με επεισόδια από τη ζωή των ίδιων των θεών. Παράδειγμα, ο μήνας Γαμηλιώνας, Ιανουάριος, κατά τον οποίο γιόρταζαν ο ιερός γάμος του Δία και της Σύρας. Οι ανθρώπινοι γάμοι θεωρούνται επανάληψη του γάμου αυτού και συνήθως έχουν να κάνουν με τις αγροτικές ασχολίες που ελάβαναν χώρα κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα με τις οποίες ο άνθρωπος εξασφάλιζε τη σωδιά του, συνεπώς και την ύπαρξη και τη διαιώνισή του. Ότι σε αρκετά μέρη του αρχαίου ελληνικού κόσμου τα ονόματα των μηνών δεν σχετίζονται με τις γιορτές των σημαντικών θεών τους, αλλά συνήθως με αυτές του Απόλλωνα, σημαίνει
ότι στη καθιέρωσή τους πρέπει να είχε συμβάλει αποφασιστικά ένα ιερό του Θεού αυτού με πανελλήνια αποδοχή, όπως αποδεδειγμένα ήταν αυτός στους Δελφούς.